Το μόνο που ζητάω είναι μια προσευχή για την Ασπασία. Οι προσευχές του κόσμου φέραν την Ασπασία εκεί που έχει έρθει μέχρι τώρα. Να μας λυπηθεί ο Θεός και να της χαρίσει, να μας χαρίσει και ειδικά σε εκείνη και σε όλα τα παιδιά που υπάρχουν εδώ μια δεύτερη ευκαιρία, σε ένα θαύμα. Σε ένα θαύμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το μόνο που έχει γίνει στην Ασπασία. Η Ασπασία πάξ και ξύπνησε, δεν άρχιζε να εξελίσσεται, μπορεί να έκανε την εξέλιξή της, αλλά μετά να ξαναγύρναγε πάλι πίσω λόγω λοιμόξεων. Δηλαδή πάλι έπρεπε να πέσει σε καταστολή, πάλι έπρεπε να περάσουμε όλο αυτό που περάσαμε τέλος πάντων. Μετά ξαναξύπναγε, μετά ξαναπροσπαθούσαμε να δούμε, επικοινωνεί, δεν επικοινωνεί. Ήτανε δηλαδή σκαμπανεβάσματα. Εντάξει, βέβαια, όταν κατάλαβα ότι εστιάζει το γνωστό σε όλους όσους έχουν περάσει από αυτή την κατάσταση, εντάξει, ειδικά όταν μου χαμογέλασε, ανάσα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί γιατροί, τουλάχιστον στην κατάσταση της ασπασίας, μέσα στην ατυχία μας ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Πραγματικά τις φέρονταν σαν δικό τους παιδί. Μέσα σε όλους αυτούς όμως υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι ήταν ανεύθυνοι. Ένας από αυτούς παραλίγο να την ξαναχάσω την Ασπασία. Δηλαδή? Από την ανευθυνότητά του. Είναι κάποια παιδιά που τα βάζουν να εφημερεύουν. Ανεύθυνοι γιατροί. Υπάρχουν και τέτοιοι. Ήρθαμε εδώ. Η Ασπασία άλλον έναν αγώνα. Έτσι, έφυγε από τον αγώνα της επιβίωσης καθαρά, ζω-πεθαίνω, και ξεκίνησε έναν άλλον αγώνα, της αποκατάστασης και αποθεραπείας, ο οποίος είναι μακρύς, πολύ μακρύς. Πόσα χειρουργεία έχουν γίνει συνολικά, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έκανα άλλο ένα. Έχουν γίνει δύο αρχικά χειρουργεία με διάστημα 10 ημερών, για να καταφέρουν να βγάλουν τις σφαίρες. Οι σφαίρες είναι και οι δύο μέσα. Εξακολουθούν να είναι και οι δύο μέσα. Δεν γινόταν να βγουν οι σφαίρες. Τώρα, πριν μια εβδομάδα, έκανε ένα άλλο χειρουργείο. Πώς τα καταφέρνεις? Ποιοι είναι αυτοί που σε στηρίζουν? Ναι, αυτή η κατάσταση μετράει τώρα σχεδόν 17 μήνες. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα. 17 μήνες λοιπόν δεν έχω ξαναγυρίσει στο Άργος. Πρέπει να σημειωθεί ότι πέθανε σε αυτό το διάστημα ο πατέρας μου και δεν πήγα στην κηδεία του. Ξέρεις, βάζεις προτεραιότητες. Ο πατέρας μου ήταν άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ. Για όσους δεν με γνωρίζουν, κατάλαβαν. Όμως δεν γινόταν να την αφήσω μόνη της. Είμαι δίπλα της. Κάποιοι θέλησαν να πούνε κάποια άλλα πράγματα. Εγώ είμαι δίπλα της. Έχει βοηθήσει ο κόσμος. Έχει βοηθήσει αρκετά, μπορώ να πω. Πούλησα και κάτι εγώ. Και ο άνθρωπος που είμαστε μαζί από την πρώτη στιγμή που μέχρι τώρα συνεχίζει να με στηρίζει. Είναι ιδιωτικό. Όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται χρήματα. Και για τον άνθρωπο όσο θέλεις το καλύτερο. Και όταν πρόκειται ειδικά για ένα παιδί 17-18 χρονών, θέλεις σαφέστατα το καλύτερο. Επιλέξαμε λοιπόν να έρθουμε εδώ. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή μας. Η Ασπασία έχει κάνει άλματα. Επικοινωνεί, προφανώς και έχει αντίληψη, επικοινωνεί με τα μάτια. Τις περισσότερες φορές. Δεν έχει τραχειοστόμιο. Πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Δηλαδή, εξήγησέ μας. Αναπνέει μόνη της. Έτσι. Δεν έχει τεχνητούς αεραγωγούς. Τρώει από το στόμα. Όχι τη βασική της σύντηση. Την εκπαιδεύουν όμως για να γίνει βασική της σύντηση από το στόμα πάλι. Δεν περπατάει. Έτσι. Κάνει προσπάθεια να κινηθεί και εκεί δείχνει ότι
υπάρχει αντίληψη και συνεχίζουν τον αγώνα. Είναι η ασπασία που όλοι γνωρίζαν, όλοι θυμώνται, έχει λίγο πιο κοντά μαλλιά, αλλά είναι η ασπασία που ήξεραν και πριν το περιστατικό και όχι η ασπασούλα που βρισκόταν μέσα στη μονάδα. Η παραμονή της εδώ είναι αναγκαία και είναι αναγκαία όχι μόνο γιατί έτσι θέλω εγώ, γιατί ακριβώς επειδή είναι βαριά η κατάστασή της χρειάζεται εξειδικευμένες θεραπείες. Δεν μπορεί να πει ακριβώς λοιπόν που πονάει, τι την πονάει και πόσο την πονάει ή αν κάτι την ενοχλεί. Μπορεί και κάτι να την εκνευρίζει. Μπορεί να έχει κάποιες εικόνες, ίσως όχι από το συμβάν, αλλά κάποιες άλλες εικόνες. Δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να αντιδράσουν διαφορετικά και κλαίνουν και σπαράζουν. Και μαζί με αυτά σπαράζεις κι εσύ. Χρειάζομαι βοήθεια. Έκανα τα πάντα. Ό,τι χρήματα είχα τελειώσαν. Είναι πολλά τα έξοδα. Αλλά δεν γίνεται να πάει κάπου αλλού η ασπασία. Τι εύχομαι. Ναι. Να σηκωθεί όρθια και να βγει από όλο αυτό που περνάει τόσο μα τόσο άδικα. Σίγουρα δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Όσο και να μην μου αρέσει, είναι η αλήθεια. Έχει περάσει φοβερούς πόνους, θέλω να σας πω. Και τους περνάει με τέτοια αξιοπρέπεια που μόνο ένας άνθρωπος που βρίσκεται πλάι της νύχτα μέρα θα μπορούσε να καταλάβει. Δίνει έναν αγώνα άνισο. Έκλεισε τα 18 της χρόνια μέσα στο ΚΑΤ. Δεν έπρεπε να είναι εκεί. Έπρεπε να κάνει πάρτι με τις φίλες της. Έπρεπε να σπουδάζει. Έπρεπε να κάνει ό,τι κάνουν τα άλλα παιδιά. Όμως κάποιος επέλεξε να μην είναι έτσι η κατάσταση. Ας βοηθήσουν, αν θέλουν, να τα ξαναβρει όλα αυτά.